Φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ καταρχήν για την παρουσία σας. Είναι τιμητική για μας. Για μας τι. Σας ευχαριστώ πολύ. Για τα πρώτα βήματα που κάνουμε επίσημα πια, γιατί έχουμε ξεκινήσει αρκετό καιρό την προετοιμασία μας, αλλά επίσημα πια παρουσιαζόμαστε εδώ και θα παρουσιαστούμε σε λίγο και με τους ανθρώπους μας, τους υποψηφίους μας, που θα είναι η δύναμή μας στην Ηλία για τη μεγάλη πορεία που έχουμε για την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος. Σε κάτι λιγότερο από 2 μήνες θα έχουμε τις περιφερειακές εκλογές και θα εκλέξουμε την επόμενη περιφερειακή αρχή και τον επόμενο περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδος. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο βρισκόμαστε απόψε εδώ, να συζητήσουμε για τις εκλογές, για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η περιφέρεια, για τα κοινά μας προβλήματα. Είναι κοινά τα προβλήματά μας, αλλά και τις επιλογές που βρίσκονται στη διάθεσή μας. Πριν συνεχίσω, θέλω να κάνω μια διευκρίνηση. Δεν ακούμε πολλή συζήτηση για το τι είναι περιφέρεια, τι σημαίνει περιφέρεια και πόση σημασία έχει περιφέρεια για τη ζωή μας, για την πρόοδο του τόπου μας. Και αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα, παρότι πλησιάζουμε προς τις περιφερειακές εκλογές. Τα μεγάλα θέματα, ασφαλώς, που απασχολούν τους πολίτες, όπως είναι η φορολογία, η υγεία, η παιδεία, η άμυνα, η ασφάλεια, αποφασίζονται από την κυβέρνηση. Όλα τα υπόλοιπα θέματα είναι αρμοδιότητα της περιφέρειας. Εδώ αποφασίζονται. Στην περιφέρεια αποφασίζονται. Και καθορίζουν τις τύχες μας. Αν θα προοδεύσει ένας τόπος, ή αν θα πάει, ή θα μείνει στάσιμος, ή αν θα πάει πίσω. Όλη αυτή η συζήτηση έχει και μια πολύ καλή αιτία. Είναι αυτό που σας είπα στην αρχή. Είναι η παρουσίαση των υποψηφίων μας στην Ενότητα της Ηλίας, που σε λίγο θα έχω τη χαρά και την τιμή να τους παρουσιάσω μπροστά σας. Γιατί για μένα είναι μεγάλη χαρά και πολύ μεγάλη τιμή για αυτούς τους ανθρώπους που μας ακολουθούν σε αυτή την προσπάθεια. Γιατί ξέρετε, εμείς, είπε πριν από λίγο ο αγαπητός γιατρός, ο Τάκης, ο Ανδρικόπουλος, δεν έχουμε κόμματα πίσω μας. Δεν έχουμε υποδείξεις από τα κόμματα για τους υποψηφίους. Οι υποψήφοι μας πίστεψαν και πιστεύουν σε ένα στόχο, ότι μπορούμε να κάνουμε την περιφέρειά μας καλύτερη. Αξίζει να την κάνουμε καλύτερη. Η περιφέρειά μας, η Δυτική Ελλάδα, βρίσκεται ανυπόφορα καθυλωμένη στην οικονομική επανάκτηση. Τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας είναι αποκαλυπτικά. Και για να μην υπάρχουν αμφισβητήσεις, θέλω να πω ότι τα στοιχεία αυτά δεν είναι δικά μου, ούτε είναι εκτιμήσεις. Είναι της Eurostat και της Elstat. Τι μας λένε αυτά τα στοιχεία? Μας λένε ότι η Ελλάδα βρίσκεται στο 67% του μέσου κατά κεφαλήν ευρωπαϊκού ΑΕΠ και η Δυτική Ελλάδα βρίσκεται στο 49% του μέσου κατά κεφαλήν ευρωπαϊκού ΑΕΠ. Στην Ελλάδα είμαστε τρίτοι από το τέλος και στην Ευρώπη είμαστε ανάμεσα στις 20 φτωχότερες περιφέρειες της Ευρώπης. Προσέξτε παρακαλώ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει 260 περιφέρειες και εμείς είμαστε στην δεκάδα του πάτου της. Στην τελευταία δεκάδα.